지키고 넌 오늘도 내일도 크리스마스 데이. Άννα Μαρία. Φωτεινή. Το ξέρω ότι δεν σ' άρεσαν οι κάλτσες κρεμασμένες στο τζάκι, αλλά δεν χρειαζόταν να τις ρίξεις. Α, εγώ τζέριξα, όχι η φοβερή κατασκευή σου. Interior design, gone wrong. Κατασκευή μου ήταν υπέροχη, εσύ τα έριξε. Θα να κολλήσω εγώ τώρα. Θα βάλουμε έτσι να ξαπλώνουν αφού δεν στέκονται. Αφού δεν κρέμονται. Γεια σας κουτσούνια! Δεν σας λέω καλημέρα γιατί θα ήταν κοροϊδία να σας το πω. 2,5 ώρα το μεσημέρι. Ξύπνησα. Δεν είναι. 3 πήγε. Πω που θα γυρίσω. 2,5 ξύπνησα. Φάγαμε, είμαστε σε μια φάση που σε λίγο θα πρέπει να ξεκινήσω, σε κανένα μισά ώρα δηλαδή. Το θέμα είναι ότι εγώ μετά από αυτό λογικά θα πάω για ποτό και μετά από αυτό λογικά θα πάω σάκι ρουβά. Σήμερα θα είμαι όλη μέρα στους δρόμους. Και το ερώτημα είναι τι βάζουμε για να είμαστε από το meetup μέχρι και τον ρουβά το βράδυ το ποτό. Στο θέμα μας, κάτι πολύ να ταιριάζει σε όλα. Λοιπόν, εδώ η Άννα Μαρία Βεβέλη με βοήθησε και λίγο. Όπως έχω πρίξει αυτές τις μέρες με τα διάφορα events και με το τι να βάλω. Αρχικά κάτι πρέπει να θυσιάσουμε, γιατί όλη η μέρα τέλεια δεν γίνεται εκτός αν οδηγείτε και μπορείτε να πάρετε δύο ζευγάρια παπούτσια μαζί σας. Εγώ μπορώ να πάρω μόνο ένα, οπότε θα βάλω χαμηλά μποτάκια απλά. Και αυτό είναι το look του meetup, όπου φοράω μια fancy τούλινη φούστα με πουλοβεράκι, έτσι κόζι και τέτοια. Μετά θα πάω για κρασάκι που νομίζω πάλι με μια χαρά. Θα προσθέσω βέβαια και κανένα κόσμο, μην το δείτε μετά. Αλλά το βράδυ που θα πάω στο nightclub και θα ακούσουμε ρουβά, θα βγάλουμε το πουλόβερ και θα είμαστε φόρεμα! Αυτό είναι εκείνο το τούλινο φόρεμα που είχα πάρει από τα H&M στο χώρο, σας το έχω δείξει. Και από κάτω φοράω μια νυχτικιά, παιδιά. Και σας έχω κάνει και ένα lookbook όπου σας δείχνω πολλά looks χρησιμοποιώντας μια νυχτικιά. Θα σας το έχω κάτω στην περιγραφή για να το δείτε, αν θέλετε. Και Φωτεινή, κάνε ντους, ξύρεις τη μασχάλη σου, ετεργήσεις. Meanwhile, όση ώρα ετοιμάζομαι. Οχοχο. Μας έφερες δώρο. Δεν ξέρω για εσάς, η Βέλη μου έβαλε 5 σήμερα. Είμαι στο τρένο και κατευθυνόμαστε προ το Small. Είμαστε τώρα στο Ηράκλειο. Στη στάση Ηράκλειο 10 λεπτά έχει σταματήσει και δεν ξεκινάει. Και κανείς δεν ξέρει γιατί δεν ξεκινάμε και γιατί δεν προχωράμε. Και έχω αγχωθεί. Ενημερώνουμε το εμβατικό κοινό ότι λόγω προβλήματο στο ρεύμα έλξεως θα καθυστερήσουμε για κανένα 2 λεπτά ακόμα μέχρι να επιβιωστηθεί. Αν είναι 2 λεπτά, δεν θα σα στήσω. Έχω εξηγήσει εδώ το κόνσεπτ μου και θα μου βάλουν βαθμολογία. Για το ντύσιμο που σας έφερξα πριν, τους υπόλοιπους που δεν είστε εδώ. 4,5 στα 5. 6 στα 5. 5 ξεκάθαρα. 5 στα 5 γιατί είναι πολύ προσωπικό. 5 γιατί σε παλέξεις που είναι και έχεις σκεφτεί και κάνεις σκέψη τώρα και το βράδυ. 4 στα 5 γιατί το φτιάχνει. Ξεκάθαρα πήρα καλές βαθμολογίες επειδή με συμπαθούν έτσι τώρα και με καλοπιάνουν. Ξεκάθαρα μετά, Έχουμε εδώ make-up touch, τι κάνουμε? Πάρα πολύ ρομαντικό μακιγιάζ σε ένα πολύ ρομαντικό πρόσωπο. Ρομαντικό μακιγιάζ, αχ σου πάει ροζ πάλι έτσι απαλό. Έχουμε βάλει ροζ μου. Σου πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε και το μακιγιάζ σου? Είναι υπέροχο. Και πιστεύω ότι βρήκε ακριβώς το γέννη και είναι πάρα πολύ γλυκό. Μόνο τα καλύτερα, είναι ο καλύτερος. Παιδιά, εγώ το φοβόμουν το κόκκινο και δείτε τι ωραίο. Εγκρίνωνε και εδώ, οπότε εντάξει. Λαμπάκια. Άι Βασίλη, θα φτάσουμε τους 70.000 με το vlog μας. Εννοείται. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Μπορώ με τα λαμπάκια, θέλω να είναι όλο το χρόνο παντού λαμπάκια. Νομίζω ότι η νυφάδα εκεί είναι η πιο όμορφη. Παιδιά, ξεχάστηκα και αντί να κατέβω Θησίο, πήγα μια στάση μετά και κατέβηκα Πετράλωνα και μετά έπρεπε να πάω απέναντι και να ξαναπάρω αντίθετα την γραμμή. Δίνομαι προς Γκάζι να βρω τον Κώστα, να τον δω κιόλας πριν φύγω Θεσσαλονίκη, που έχω να τον δω καιρό. Εν τω μεταξύ έχουν περάσει τώρα οι ώρες και έχω ξαναπεινάσει. Και ευτυχώς έχει και ο Κώστας όρεξη για μαμ και μου υποσχέθηκε ότι θα με πάει κάπου που έχει καλή πίτσα. Your eyes I always remember. Ο Παπαπάνος εδώ είναι θεματικός, Χριστουγεννιάτικος. Είπες χαλινός, δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Πώς μπήκε το στόλισμα στο γραφείο, Κώστα? Ωραία στολίσαμε.
τα παιδιά. Ναι, εσύ δεν στολίζεις και τους έδινες. Έβαλα, όχι, να σου πω κάτι, άνοιξε το δέντρο που εγώ το μισό αυτό γενικά. Α, σήμερα στο γραφείο στολίζαν το δέντρο και κανονικά ήταν να πω κι εγώ. Αλλά για εσάς, για το meetup μας, το θυσίασα. Και ζήλεψα λίγο που έλειπα. Δεν πειράζει. Θα πάμε να φάμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο καλύτερος μου φίλος από άποψη κυλιδουλίασης. Ευχαριστώ. Ρε σηκώσα στο τηλέφωνο για πίτσα δεν μου είπες. Μου είπες πίτσα. Πίτα. Πίτα, εννοούσε πίτα. 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 Σάντουιτς, πώς το λες εσύ. Δεν είναι πιτσαρία εδώ πέρα. Ναι, τώρα που το λες δεν είναι πιτσαρία. Λέει, σου προτείνω χοιρινό, μπλα μπλα μπλα. Μου λέει, ξέρω εγώ ποια είναι τα καλά. Και λέω, τώρα δεν θα πάρουμε πίτσα. Τρελή μου. Τι πίτσα. Λέω να πάρω δύο, είναι μικρά. Ναι, εντάξει, πάρε δύο. Δεν θα χορεύω στο σάκι μετά. Δεν θα μπορώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πάνω από έξτενα. Α, εντάξει, οκ. Σε δω πώς θα πάω στο estate. Γιατί δεν έχω μεγαμπάιτ να δω. Ευχαριστώ, καλή ξεκούραση. Τζίνα, είσαι ρουβίτσα από πάντα? Όχι, τώρα τελευταία χρόνια έχω γίνει ρουβίτσα. Φαντάσου, είχα πάει μια φορά στα 16 μου. Και τότε που είχα πάει δεν ήμουν ρουβίτσα. Είχα πάει με μια φίλη μου επειδή ήταν αυτή ήταν ρουβίτσα. Και της έκανα το χατήρι. Εγώ έγινα ρουβίτσα από το προηγούμενο event που πέρασα τέλεια. Αλλιώς εσύ και εγώ. Ότι απλά περνάω καλά. Όχι ότι είναι ρουβίτσα. Περνάω ωραία. Σάκη! Αλλά δεν θα σας καληνυχτήσω από εδώ, ούτε φυλάκι θα σας δώσω σήμερα από εδώ. Θα γυρίσουμε λίγο. Που εδώ ξαναγυρίσαμε στο μόλ για να σας δώσουμε εδώ όλοι μαζί φυλάκι. Ραντεβού αύριο στο αυριανό vlog μας. Μουά! Merry Christmas.